μπαίνεις παντελόνι. Θέλω, Δεσπότη Χρυσόστομε, είπες με το δικό σου χαριτωμένο, χαρακτηριστικό ιδιαίτερο τρόπο, να βαφτιστώ από τα χέρια σου. Και πράγματι, έκανα ό,τι έπρεπε για την ετοιμασία σου, την πνευματική. Ξέρεις, Δέσποτα, μου έλεγες, τι θα πει να μην έχεις πατέρα, μάνα, αδέρφια, να είναι η δική σου μακριά, και να μην ξέρεις ούτε εσύ αν θα τους ξαναδείς. Θυμόσουν την πατρίδα σου, μα η καρδιά σου κέρδισε, η καρδιά σου την κέρδισε η πόλη του Πρωτοκλήτου. Ήσουν παιδί πολεμένο. Γνώρισες από δυσκολίες γιατί τις γέρθηκες από τα παιδικά σου χρόνια. Γι' αυτό μπορούσες να κατανοείς τον πόνο των ανθρώπων που εξαγνίζει και ομορφαίνει τη ζωή, που οραίζει τα πρόσωπα με τα μαργαριτάρια των δακρύων. Ήσουν παιδί πονεμένο, γι' αυτό και τένιζες τον ουρανό με βεβαία την ελπίδα ότι θα τον κερδίσεις. Ήξερες πολύ καλά τα λόγια του ποιητή, του πόνου το ψωμί, όποιος δεν έφαγε, μόνο εκείνος δεν σε γνώρισε ο ουρανή. Ήσουν φτωχός, γι' αυτό και πάλεψες να κερδίσεις τη ζωή. Κανείς δεν σου χάρισε κάτι. Μακάρι να αγαπήσουν πολύ περισσότεροι και περισσότερο από σένα την πάντα. Χριστός σε αναπαύσει εν χώρα ζώντων και πύλας παραδείσου ανοίξηση και βασιλείας δείξει πολίτη. Και άφεσιν συνδόη, όλοι είμαστε συνεδρίων, φιλόχριστε και φιλάνθρωπε. Μαρτυρούν για αυτή σου την ανάπαυση τα καλά σου έργα, αλλά και τα χέρια που υψώνονται σε ηγεσία σήμερα και οι καρδιές όλων όσων σε αγαπήσανε. Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάρισε και αείμνησε, αδελφέ μας, Αλέξανδρε, ο Θεός μας αγαπάσει. Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάρισε και αείμνησε, αδελφέ μου, Thank you.